Χρόνο. Συνεπώς θα επιχειρήσω να ρωτήσω ό,τι προλαβαίνουμε. Σέβομαι και τον χρόνο του και την αποστολή του. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καταρχάς, υπάρχει αυτή η επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος στον κύριο Κουντέρες. Την επιβεβαιώνετε και ποιος είναι ο στόχος της? Ακριβώς η επιστολή στάλθηκε όταν υπήρχαν πληροφορίες για την προθέσεις της Τουρκίας και σε συνέχεια τη συζήτηση του πρόεδρου της Δημοκρατίας αλλά και του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο Πεκίνο, όπου συζήτησαν τις προοπτικές επανάκτησης των συνομιλιών. Ο πρόεδρος ένιωσε την ανάγκη να στείλει τη συγκεκριμένη επιστολή, επιστολή που η οποία στάλθηκε και στους αρχηγούς των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, και είναι γι' αυτό το λόγο ακριβώς που το Συμβούλιο Ασφαλείας κάλεσε την Τουρκία να αποφεύγει τις όποιες ενέργειες οι οποίες θα δυσκολέψουν στην προσπάθεια επανάκτησης των συνομιλιών. Πριν από αυτή την κίνηση του Πορθητή, επιβεβαιώνεται την πληροφορία ότι ήμασταν κοντά σε μια τριμερή συνάντηση στη Νέα Υόρκη, κύριε Υπουργέ? Ήταν ανάμεσα στις προθέσεις, ναι, και τις ιδέες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Τώρα με αυτά τα δεδομένα όμως δεν μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο για την κυβέρνηση τουλάχιστον, έτσι? Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε σε επαφή με τα Ηνωμένα Έθνη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και με τον Γενικό Γραμματέα, αλλά και σε διπλωματικό επίπεδο. Αντιλαμβάνεστε ότι το ίδιο το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών κάλεσε την Τουρκία να αποφύγει τις όποιες ενέργειες που θα δυσκολεύουν την προσπάθεια επανάκτησης των συνομιλιών. Άρα δυσκολεύει τα δεδομένα. Όλα αυτά, κύριε Τσουρούλη, θα συζητηθούν και το Σάββατο στο Εθνικό Συμβούλιο. Είναι ένα από τα θέματα που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συζητήσει με τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Κάτι τελευταίο, γιατί γίνεται μεγάλος λόγος για το αν τελικά η Κυπριακή ΑΟΣ είναι θωρακισμένη. Κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε. Έγιναν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες που το διεθνές δίκαιο απαιτεί. Και αυτή την ώρα απλά η διεθνής κοινότητα κλείνει τα μάτια. Είναι και πράγματα που δεν κάναμε και συμβαίνει αυτό που συμβαίνει τώρα. Κύριε Τσούρλη, εδώ και καιρό η Κυπριακή Δημοκρατία προβαίνει σε ενέργειες ακριβώς γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά με ποιον έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Απλά σας δίνω ένα παράδειγμα ότι σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λίγο πριν από μια ώρα περίπου, η Τουρκία αποφάσισε, επειδή ο κύριος Ερντογάν ήθελε, να ξαναγίνουν οι εκλογές στην Κωνσταντινούπολη. Αντιλαμβάνεστε με ποια χώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και αντιλαμβάνομαι την ίδια στιγμή ότι υπάρχει, αν θέλετε, εν όψη των ευρωεκλογών, η ανάγκη είτε να ενισχυθούν οι τόνοι, είτε να δημιουργηθεί κλίμα αντιπαράθεσης, αλλά το μήνυμα προς όλους είναι ότι απαιτείται από όλους μας και συλλογικότητα και ομοψυχία. Αυτό που επιχειρεί να κάνει η Τουρκία δεν είναι ενάντια στην Κυπριακή κυβέρνηση, στην κυβέρνηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, είναι ενάντια στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα από συλλογικότητα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Μακάρι όλα να πάνε καλά. Θα μείνουμε εδώ για ακόμη λίγο.